Σε δεκάδες ασθενείς με διάφορες μορφές καρκίνου εφαρμόστηκε η θεραπεία με την ονομασία Adaptive Transfer, με την οποία ενισχύονται τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, σύμφωνα με τους ειδικούς. Βγάζουμε τα λεμφοκύτταρα του ασθενή εκτός σώματος, τα επεξεργαζόμαστε με ουσίες οι οποίες ενισχύουν τη δραστηριότητά τους και τα επαναχορηγούμε στον ίδιο ασθενή από τον οποίο τα πήραμε και ο οποίος είναι ο πάσχων. Ένα ποσοστό της τάξης του 20% των ασθενών με μελανώματα, καρκίνο στο νεφρό, στον τράχυλο και στο μαστό έχουν δείξει σημαντική βελτίωση αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής με τις νέες θεραπείες του καρκίνου. Είναι η παρέμβαση στα checkpoints της ενεργοποίησης του ανοσιακού συστήματος, ώστε να μπορεί ο γιατρός που ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο κάθε φορά καρκίνο, είτε να αναστέλει κάποιες ιδιότητες του ανοσιακού συστήματος, είτε να ενισχύει άλλες προς όφελος του ασθενή. Αυτές οι καινούργιες θεραπείες του καρκίνου που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο πρόκειται να παρουσιαστούν στο δεύτερο συνέδριο πυρηνικής ιατρικής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.